ξύλωσε πινακίδα, ανέβηκε στο κράσπεδο, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και εμβόλισε περιπολικό που είχε μόλις βγει από το αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου. Το θηριώδες 4x4 σκόρπισε τον πανικό λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ με τα γρήγορα αντανακλαστικά των αστυνομικών και τον ελιγμό αποφυγής σύγκρουσης που επιχείρησε ο οδηγός να γλιτώνουν το πλήρωμα από μια πιθανή τραγωδία. Ενήργησαν τελευταία στιγμή και σωστά οι αστυνομικοί ώστε να αλλάξουν λίγο τη θέση του οχήματος, ώστε η πρόσκρουση να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη ένταση και σφοδρότητα η σύγκρουση. Το περιπολικό δεν το σύγκρουσε. Το φορτηγάκι χτύπησε με σφοδρότητα το περιπολικό πλάγι από την αριστερή πλευρά, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Το αμάξι οδηγείτε, Γιάννη. Δεν ξέρω. Με παγωμένα μπουκάλια νερό, περίοικοι προσπαθούν να συνεφέρουν τους δύο αστυνομικούς που επέβαιναν στο περιπολικό. Ο ένας έχει χτυπήσει στο κεφάλι και ο οδηγός του οχήματος της Ελλάς στον αγκώνα. Αστυνομικοί ακινητοποιούν την ίδια στιγμή τον οδηγό του 4x4 που είναι εμφανώς μεθυσμένος, ενώ λίγα λεπτά αργότερα το αλκοολόμετρο χτυπά κόκκινο, καταγράφοντας ένδειξη 1,6 με ανώτατο όριο μέτρησης στο 2. Ένα συμβάν το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι ο Έλληνας και ο Ηρακλειώτης χρειάζεται ακόμα πολύ δρόμο για να έχει μια σωστή οδική συμπεριφορά, παρά τους εντατικούς και εκτεταμένους ελέγχους της τροχίας. Αποδεικνύει άλλο ένα περιστατικό λίγες μέρες μετά το συμβάν στην Αθήνα, όπου ένας συνάδελφός μας τροχονόμος παρασύρθηκε και έχασε τη ζωή του, της τροχίας Αθηνών. Δείχνει ακόμα την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, διότι όταν είσαι στο δρόμο και σε μια μάχημη υπηρεσία, είναι πάρα πολύ πιθανό να πέσει και ο ίδιος θύμα ενός τροχείου ατυχήματος, διότι δεν ξεχωρίζει ούτε περιπολικά, ούτε συμβατικά πολιτικά αυτοκίνητα. Αυτή τη φορά ήταν εκεί ο στήλος. Όλα αυτά όμως είναι από τράγκες και δεν είναι μία, γιατί φανταστείτε ότι το ζευλώναν, ερχόταν το ξεζευλώναν μέχρι να κόψει. Μπορεί να είναι επί δύο δηλαδή αυτά. Περίοικοι και διερχόμενοι οδηγοί εξηγούν ότι πρόκειται για σημείο Καρμανιόλα, όπως φαίνεται από τις πινακίδες που έχουν ξεριζωθεί επανειλημμένα από αυτοκίνητα. Όπως εξηγούν, δεν υπάρχει πινακίδα που να υποδεικνύει ότι ακολουθεί κόμβος, με συνέπεια πολλά οχήματα φτάνοντας στο κράσπεδο να στρίβουν αριστερά, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα για να κατευθυνθούν προς Καρτερό. Οι ταμπέλες πάνω στον κυκλικό κόμβο έχουν η μία καταστραφεί και η άλλη κρέμεται έτοιμη να πέσει, ενώ οι πλαϊνές πινακίδες είχαν τοποθετηθεί έξω από τη γραμμή του πεζοδρομίου, με συνέπεια φορτηγά να πέφτουν συνεχώς πάνω τους. Επειδή και εμείς περάμε καθημερινά από εκεί, σίγουρα όσο περισσότερη και καλύτερη σήμανση υπάρχει, διευκολύνει τους οδηγούς. Βέβαια, συγκεκριμένη περίπτωση, υπό την επίρρεια του αλκοόλ και τόσο ποσοστό μεθυσμένος που ήταν ο οδηγός, Δεν πιστεύω ότι οποιαδήποτε σήμανση θα υπήρχε θα τον είχε αποτρέψει από το να ενεργήσει όπως ενήρθε, διότι πήγε εντελώς ανάποδα και στην κυκλική πορεία. Πέρασε πάνω από το κράσπεδο και προσγειώθηκε πάνω στο περιπολικό. Οι δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο, ενώ ο οδηγός του μαύρου 4x4 συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Γλίτωσαν το αυτόφορο αλλά όχι το νοσοκομείο 6 τουρίστες στη Χερσόνησο και τα Μάλια, που μεταφέρθηκαν σε κακή κατάσταση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών από την υπερκατανάλωση αλκοόλ. Τα καγμώματά τους αναστάτωσαν την περιοχή και το αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου.